Φέρνει νέα και ήθη και έθιμα στην πολιτική. Επικοινωνιακά φαίνονται λάθος επιλογές, κυρία Φωτίου. Ακούστε λάθος με όμως, επιλογές που δεν είχατε ελέγξει σωστά και αναγκαστήκατε να πάρετε πίσω. Μισό λεπτό, κυρία Μπουζδούκου, να μιλήσω. Τι καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός? Ότι ένα κόμμα δράσει λογικά, μπορεί να διορθώνει τα λάθη του με συλλογικές διαδικασίες. Το έχει ξαναδεί. Μέχρι σήμερα ήξερε έναν αρχηγό. Και γιατί δεν δέχεστε την άλλη κριτική? Να μην είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις επιλογές σας. Έναν ανοιχτό πολιτικό οργανισμό. Δεν είναι εκεί όμως το πρόβλημα των δημοτικών εκλογών, των περιφερειακών και των ευρωεκλογών. Δεν μπορούμε να χάνουμε άλλο ώρα μας. Γιατί ακούστε με, κύριε Μπουζδούκου, ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι το πλεώνασμα το πρόβλημα. Το οποίο σήμερα λένε με πολλές τρυπανό... Πού πλέκτηκε το πλεώνασμα τώρα, κυρία Φωτίου, για τις υποψηφιότητες μιλάμε. Για τις υποψηφιότητες σας απαντώ και εγώ για το πλεώνασμα. Ακούστε με λίγο, στην περίπτωση του κυρίου Καρυπίδη, θα σας ακούσω με προσοχή να διατυπώσω και εγώ το ερώτημά μου. Γιατί στην περίπτωση Καρυπίδη, η συλλογικότητα που λέτε εσείς ότι μετράει στον ΣΥΡΙΖΑ, οι τοπικές οργανώσεις τον ήθελαν. Ήθελαν να το στηρίξετε. Η ηγεσία, εσείς δηλαδή, από τα κεντρικά του κόμματος, αποφασίσατε τελικά ότι θα αποσύρετε την υποψηφιότητα. Τη στήριξη στην υποψηφιότητα. Και στην περίπτωση Βουδούρη, αν έχετε την καλοσύνη σήμερα τον ελληνικό βεβαίως, λαό, γιατί θα ψηφίσει. Σοβαρά τον απασχολεί. Δεν θα ψηφίσει, εσείς, κυρία Φωτίου. Μία εβδομάδα τα μέσα, αντί να λέτε στον ελληνικό λαό το πραγματικό πρόβλημα, το 55% προφορολόγηση. Εάν εφέτος, δεν θεωρείτε, κυρία Φωτίου, σοβαρό θέμα του εκπροσώπου που θα σα εκπροσωπήσουν σε δήμου και περιφέρειε. Αξιολογείται αναλόγως. Αυτό βγάλατε. Θεωρώ ότι επειδή είναι πολιτικές οι εκλογές αυτές εδώ και αυτοδιοικητικές, να μιλήσουμε επί της ουσίας. Γιατί είναι πολιτικές? Γιατί αυτή τη στιγμή ποιο είναι η είδηση της ημέρας? Πέρα από τα ιδιωτικά σχολεία στα οποία θα έλθω. Θα κάνω ένα σχόλιο γι' αυτά. Λοιπόν, ποιο είναι η είδηση της ημέρας? Η είδηση της ημέρας είναι ότι ο καθένας φορολογούμενος, μισθωτός και συνταξιούχος, ναι, θα πληρώσει 55% ήταν η πρώτη επιπλέον. Μας, κυρία το ξέρω. Ωραία. Θέλω άρα λοιπόν ως πολιτικός να κάνω λίγο λοιπόν σχόλιο σε αυτό και να σας εξηγήσω γιατί συνδέεται με τις υποψηφιότητες. Ακούστε με να δείτε. Το πλεώνασμα λοιπόν εφέτος για να επιτευχθεί, το συμπλήν που θέλανε στο μηδέν, και εμείς λέμε ότι μπορεί να έχουμε φτάσει και στο ένα δις, του χρόνου προϋπολογίζεται για το 2014 σε 2,9 δις. Δεν ξέρω αν ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει ότι πάμε για 2,9 δις του χρόνου, πλεώνασμα. Αυτό έχουμε υπογράψει, κυρία Μπουζδούκου. Πώς θα βγει αυτό? Πληρώνοντας αυτοί που δεν κατάφεραν σήμερα να πληρώσουν 55% επιπλέον, μάλιστα, δηλαδή 150%. Ωραία, διατυπώθηκε η άποψή σας. Αν θέλετε να φτάσουμε στις υποψηφιότητες, δεν θα είχαμε αντίρρηση για να κάνουμε κοινή συζήτηση. Κοινή θα κάνουμε. Και μάλιστα, όχι μόνο το 155%, αλλά αυτοί που έχουν και ακίνητα. Είναι η δίμευση των ακινήτων μέσω της υπερφορολόγησης που έχουμε καταγγείλει. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό. Άρα, πρέπει να δώσω το λόγο στον κύριο Νεράτζη και να πάρετε θέση αν ακριβώς, θέλετε λοιπόν, για τις υποψηφιότητες. Που δεν μην έχασα την ώρα μου να λέω σαχλαμάρες για την κάθε υποψηφιότητα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία παίζει ένα κοινωνιακό παιχνίδι, καλά κάνει. Εμάς μας ενδιαφέρει να πληροφορήσουμε τον ελληνικό λαό για τη θέση μας. Μάλιστα. Και για την παιδεία, ναι, να πω, ναι, 4,5 δις ήταν ο προϋπολογισμός για το 2014 στην παιδεία, του προϋπολογισμός του Υπουργείου λοιπόν, Παιδείας. Πόσο ήταν, πόσο πληρώνουν οι Έλληνες σε ιδιωτική παιδεία, ξέρετε? Ναι, κύριε Νεράτζη, σας ακούμε. 5 δις πληρώνουν οι Έλληνες. Να πάρετε όσο θέλετε σειρά, αλλά μιλήστε για τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Λοιπόν, καλά, αφήστε τι θα μου υποδείξετε και τι θα μιλήσω. Ωραία, πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, κοιτάξτε τις αντιφάσεις.